μια κραυγή αγωνίας προς κάθε κατεύθυνση για να αντιμετωπιστεί άμεσα και σε κεντρικό επίπεδο το ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών δόμησης στην αυτοδιοίκηση εκφράζουν οι εργαζόμενοι σε αυτές. Επίσης όμως έχοντας στο πλευρό τους τα συνδικαλιστικά στελέχη και τους εκπροσώπους καθώς και το τεχνικό επιμελητήριο. Οι κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και 15 περίπου ημέρες με αποφάσεις των ομοσπονδιών της ΕΜΔΙΔΑΣ και των μηχανικών του Δημοσίου έχουν ένα κυρίαρχο ζητούμενο ως προμετωπίδα που κάθε άλλο παρά συντεχνιακό είναι αφού αφορά την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών είναι ίσως από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της δραματικής υποστελέχωσης, αφού από το 2010 και την εφαρμογή του Καλλικράτη μέχρι σήμερα έχει υποστεί μια αφέμαξη στελεχειακού δυναμικού σε ποσοστό σχεδόν 70%. Είναι χαρακτηριστικό, όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Παπάς, μηχανικός στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών, ότι από τους 80 υπαλλήλους στις αρχές της δεκαετίας του 2010 σήμερα εργάζονται μόλις 23. Η τελευταία πρόσληψη στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών καταγράφεται στο 1999. Ξεκινήσαμε πριν 10 χρόνια κάνοντας μια μικρή αναδρομή γύρω στα 80 άτομα και δύο υπηρεσίες πολεοδομιών, τόσο σε επίπεδο Δήμου Ιωαννιτών όσο και σε επίπεδο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, με άνω των 80 ατόμων ως στελεχειακό δυναμικό, με τεχνικούς υπαλλήλους και διοικητικό προσωπικό. Σήμερα, το 2022, είμαστε περίπου στα λίγο πάνω από 20 άτομα, 23 άτομα, και με πρωτική λόγω συνδεξιοδοτήσεων, πολύ μικρότερες στελέχωσες, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το 1 τέταρτο και με δεδομένο πλέον ότι έχει πάλι επανακάμψει η δραστηριότητα όσον αφορά το θέμα των αδειών, του ελέγχου κλπ. Να είναι ελαχιστότατο τα πληθυσμιακά δεδομένα για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την κάλυψη των εργασιακών μας υποχρεώσεων. Αυτό που ζητάμε είναι την άμεση στελέχωση και πρόσληψη τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες που έχει οι πολεοδομίες. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις πολεοδομίες, σε όλη την Ελλάδα, που πλέον οι περισσότερες σε επίπεδο έδρων των διοικητικών κέντρων καλύπτουν τις ανάγκες όλου του νομού. Πλην των μεγάλων διοικητικών κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ας πούμε, στις υπόλοιπες περιοχές είναι τεράστια τα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, έχουμε φτάσει σε οριακό επίπεδο, δεν υπάρχουν άδειες, υπάρχουν αντιπαραθέσεις, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν προστριβές με τους πολίτες που δικαίως φωνάζουν και με τους συναδέλφους μηχανικούς για μη ικανοποίηση στα εύλογα χρονικά διαστήματα που βάζει η ίδια νομοθεσία, τα οποία εκ των πραγμάτων το υφιστάμενο προσωπικό αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες. Στο Δημαρχείο της πόλης πραγματοποιήθηκε το πρωί συνάντηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ιωαννίνων Ευάγγελο Πίχα, στον οποίο τέθηκαν τα ζητήματα της υπηρεσίας και τα προβλήματα που υπάρχουν ευρύτερα και τα οποία δεν αφορούν τον υπηρεσιακό μηχανισμό μόνο, αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αρρωγοί και συμπαραστάτες στα αιτήματα των εργαζόμενων στις υπηρεσίες δόμησης, δήλωσαν οι Βασίλης Οικονόμου ως Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μηχανικών του Δημοσίου, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων της ΑΔΔ Χρήστος Γρίβας, η Τίνα Ζέκα από το Σύλλογο Εργαζομένων του ΣΟΤΑ Ιωαννίνων και ο Αλέξανδρος Λάμπρο, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Υπήρου του ΤΕΕ. Εδώ και 23 χρόνια έχουν να γίνουν προσλήψεις. Στο ενδιάμεσο έχουν φύγει πολλοί υπάλληλοι, είτε για διάφορους λόγους, από σύνταξη, από μετάθεση τους σε άλλες υπηρεσίες. Ζητάμε ουσιαστική στελέχωση των υπηρεσιών, καθότι η πολεοδομία είναι το αρχείο της, είναι οι άνθρωποι της και δεν είναι απλά να στελεχωθεί σήμερα και αύριο αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν αποτέλεσμα. Χρειάζονται να αποκτήσουν εμπειρία, γιατί τα προβλήματα τα βλέπουμε και τελευταία και σε τοπικά επίπεδα. Πόσα προβλήματα σχεδιασμού έχουν ανακύψει, πόσα προβλήματα καθημερινότητας. Επομένως, πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένοι, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ουσιαστικά τον πολίτη και να εκτελούν τον ρόλο τους που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Είναι μια κινητοποίηση η οποία δεν έχει κανένα συντεχνιακό αίτημα. Ούτε αυξήσεις μισθούς, ούτε λέει έχουμε πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των πολιτών λόγω υποστηλέχωσης. Η αγωνία και το μυαλό μιας είναι να βοηθήσουμε, να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες στα βασικά ζητήματα της δόμησης και δεν έχουμε κόσμο να τον εξυπηρετήσουμε. Είναι κραυγή αγωνίες. Θέλω να ξέρουν οι πολίτες κάτι.
Ο τελευταίος που έχει προσληφθεί στην υπηρεσία δόμης, στην πολιοδομία του Δήμου Εντών, είναι το 1999, πριν από 23 χρόνια. Είναι θέμα και των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται μαζί με εμάς στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες μας. Δηλαδή, ακόμα και οι ιδιώτες μηχανικοί που έχουν ταυτόχρονα και ήταν πολύ ενδεικτικό το ζήτημα που θέθηκε, ότι για μας οι προθεσμίες των αδειοδοτήσεων είναι ένα ζήτημα νομικό, γιατί επισύρουν νομικές ευθύνες. Για τους ίδιους τους αυτοαπασχολούμενους είναι ουσιαστικό λειτουργικό ζήτημα να προλάβουν αυτό που λέμε και αυτοί το μεροκάματό τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση. Και αυτό που ζητήσαμε εδώ και από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Πίχα, που κάναμε σήμερα μια συνάντηση, είναι να συνδράμει μαζί μας και να ζητήσουν και οι Δήμοι και η ΠΕΔ και η ΚΕΔΕ, οι πολιοδομίες αλλά και οι τεχνικές υπηρεσίες να στενεχώνονται από μόνιμο προσωπικό. Οι συμβασιούχοι έργο που προσλαμβάνονται μέσω αναπτυξιακών εταιριών ή της ΕΤΑ ΑΕ δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Είναι υπάλληλοι οι οποίοι θα δουλέψουν για 1-2 χρόνια, για 8 μήνες και δεν μπορούν να έρθουν δίπλα στους μόνιμους υπαλλήλους που έχουν μια τεράστια εμπειρία και να είναι το μέλλον της πόλης μας και της επέκτασης. Στις πολιοδομίες αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο το περιβάλλον, δηλαδή η εφαρμογή του συντάγματος.